Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 6 Μαρτίου και πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα νέα σε τίτλους. Εν αναμονή των αποφάσεων της τουρκικής δικαιοσύνης η κυβέρνηση ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής. Το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε από την πλευρά της η Ελλάδα για υποτίμηση του περιστατικού από την κυβέρνηση κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρωσικό αεροσκάφο συνετρίβει στη Συρία, νεκροί και οι 32 επιβαίνοντες. Τρεις πολυεθνικές στο διαγωνισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους υδρογονάνθρακες σε Ιόνιο και Κρήτη. Οι εξελίξεις με τους Έλληνες στρατιωτικούς, η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και η πορεία της ελληνικής οικονομίας απασχόλησε τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική πλευρά έχει προχωρήσει στην πλήρη χαρτογράφηση της κατάστασης με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, οι οποίοι παραμένουν προφυλακισμένοι στην Αδριανούπολη και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναφορικά με την στάση που θα κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση, αποφασίστηκε η όποια παρέμβαση να έχει κλιμακωτό χαρακτήρα και πάντα αναλόγως με τις εξελίξεις από την Τουρκία. Σε αυτό το επίπεδο δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, εάν και εφόσον χρειαστεί, να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού είτε με τον Ερντογάν είτε με τον Τούρκο ομόλογό του. Τώρα, πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ένταση σημειώθηκε από μέλη της Χρυσής Αυγής στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βουλής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κύπρου ενημερώνουν για τις ενέργειες της Τουρκίας. Στην αίθουσα έσπευσαν άνδρες της ασφάλειας του Κοινοβουλίου και η συνεδρίαση διεκόπη για λίγα λεπτά. Να παραμείνουμε τώρα στο θέμα, καθώς κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει ζήτημα ανταλλαγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία με τους Τούρκους στρατιωτικούς, των οποίων την έκδοση ζητεί η Άγκυρα, εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ. Ακούστηκαν πάρα πολλά σενάρια τις τελευταίες τέσσερις μέρες. Εμείς από την Παρασκευή είχαμε πει ότι τέτοιο ζήτημα ανταλλαγής δεν υπάρχει και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης με πολύ μεγάλη σαφήνεια έθεσε τέλος σε αυτού του τύπου τις φημολογίες οι οποίες διακινούνταν κατά κύριο λόγο δημοσιογραφικές, ήταν και στην Ελλάδα και στην γειτονική χώρα. Mm-hmm. Παρακολουθούμε το ζήτημα από πάρα πολύ κοντά, ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις, αλλά από τη στιγμή που η τουρκική πλευρά επικαλείται την νομική διαδικασία δεν μπορούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε και να αναμένουμε το τι θα κάνει ο Τούρκος εισαγγελέας και πότε θα οριστεί η τακτική συνδικάση μας. Από εκεί και πέρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αξιοποιούμε όλες τις διπλωματικές οδούς, κάνουμε τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Δεν είναι απίθανο η Τουρκία να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό, να αξιοποιεί το συγκεκριμένο περιστατικό σε μια στρατηγική κλιμακούμενη ένταση στην οποία όλο το προηγούμενο διάστημα την παρακολουθήσαμε. Το θέμα αυτή τη στιγμή με την Τουρκία δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Mm-hmm. Πολλά από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν είναι πρωτοφανή. Αυτό που δημιουργεί έναν εύλογο προβληματισμό και μια ανησυχία στην ελληνική κυβέρνηση και νομίζω και στην αξιωματική αντιπολίτευση και σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι το γεγονός ότι τέτοιου τύπου περιστατικά εμφανίζονται όλα μαζί. Όλα μαζί. Γι' αυτό το λόγο και ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι στις σημερινές του δηλώσεις ότι για μας η λογική είναι μια λογική κατευνασμού της έντασης, αλλά από την άλλη μεριά και αποφασιστικών παρεμβάσεων σε διπλωματικό πάντα επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο για να πιεστεί η Τουρκία να επανέλθει στο δρόμο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν διαπραγματευτικά χαρτιά τα οποία έχει στα χέρια της ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο νομίζω ότι σε αυτή τη φάση καλό είναι να αναμείνουμε τουλάχιστον τις δικαστικές διαδικασίες στη γείτονα. Το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε από την πλευρά της η Ελλάδα σχετικά με τους δύο Έλληνες στρατιώτες
την ελπίδα για μια ταχεία και θετική επίλυση στο ζήτημα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών εξέφρασε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Χινάς. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί έκαναν περιπολία σε περιοχή που έχουμε παράνομη είσοδο προσφύγων και μεταναστών και δράση διακινητών, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος κατά τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Βρυξέλλης. Να δούμε τις σχετικές δηλώσεις. The Commission is aware of an incident at the border between Greece and Turkey, which resulted in the arrest of two officers of the Hellenic Army, now imprisoned and awaiting trial in Turkey. The EU defense ministers meeting precisely today across the streets were also informed of this incident this morning by the Greek Minister of Defense. We in the Commission hope for a swift and positive outcome of this issue in a spirit of good neighborly relations, as should always be the case between two close neighbors who are also members of NATO. Μετά από επικοινωνία μου με την κυρία Μογκερίνη σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην μερισίας διάταξης, θα θέσω το θέμα της κράτησης των δύο Ελλήνων, των δύο Ευρωπαίων στρατιωτικών σε φυλακές υψής της ασφαλείας της Τουρκία. Η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από την Τουρκία σε ένα παραμεθόριο επεισόδιο το οποίο συνήθως λυνόταν δια της διαπραγματεύσεων μεταξύ των διοικητών έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε μια εμπλοκή εκ μέρους της Τουρκίας με την άρνησή της, την άρνηση του εισαγγελέα της Τουρκίας, οι δύο στρατιωτικοί αυτοί να παραμείνουν στην Τουρκία μέχρι την εκδίκαση της δίκης, αλλά στο προξενείο. Είναι θέμα το οποίο απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί έκαναν περιπολία σε περιοχή που έχουμε παράνομη είσοδο προσφύγων και μεταναστών και δράση διακινητών. Ακολουθώντας συγκεκριμένα στίγματα τα οποία κατά αυτούς θα οδηγούσαν σε διακινητές και σε παράνομους μετανάστες οι οποίοι μπαίναν στη χώρα από εκείνο το σημείο. Με αποτέλεσμα να περάσουν μέσα στο τουρκικό έδαφος για λίγα μέτρα και εκεί συνελήφθησαν. Είναι θέμα το οποίο αφορά και τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μετά το πέρας της Συνόδου Υπουργών θα ενημερωθεί και η αναπληρωτής γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία είναι ένα μέλος του ΝΑΤΟ, σύμμαχος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ και τέτοιου είδους επεισόδια λύνονται δια της ειρηνικής οδού και μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ενόπλων δυνάμεων. Να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση για υποτίμηση του περιστατικού με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που κρατούνται στην Αδριανούπολη, αλλά και της διαρκώς κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας, κατηγορεί την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές είναι απαράδεκτη και δηλητηριάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ανάλογα περιστατικά, πάντα στέβαιναν στα σύνορα και πάντα επιλύονταν γρήγορα και με καλή διάθεση και από τις δύο χώρες. Άλλωστε, την εποχή της δορυφορικής τεχνολογίας είναι παντελώς ανυπόστατος κάθε ισχυρισμός περί κατασκοπίας από ένστολους πεζούς. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψουν αμέσως και ασφαλείς οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας. Και καλώ τους αρμόδιους υπουργούς, έστω και με καθυστέρηση, να πράξουν όλα όσα πρέπει για να τελειώσει εδώ η ανεπίτρεπτη ομερία τους. Δεν θέλω από το ακριτικό μας νησί, από τη Σύμη, στην οποία βρίσκομαι σήμερα, να διευρύνω την κριτική μου στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στις εθνικά θέματα. Αλλά είναι προφανές ότι υποτίμησε το περιστατικό, όπως υποτίμησε και τη διαρκώς κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Κύπρο. Σήμερα, μάλιστα, δέσμευσε με ναύτεξ ολόκληρο το Καστελόριζο, προκαλώντας για μία ακόμα φορά. Θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Σχέσεις που να στηρίζονται όχι μόνο στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στους άγραφους κανόνες αμοιβαίου σεβασμού. Σε ανάλογες προκλήσεις, οι Έλληνες είμαστε πάντα ενωμένοι. Το έχουμε αποδείξει στη μακρά ιστορία μας. Και κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι αν χρειαστεί, έχουμε την αποφασιστικότητα, τα διεθνή ερίσματα, αλλά και την ισχύ να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα.
ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Ο κύριος Παυλόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων πως η Τουρκία έχει χρέος να σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο, άρα και το δίκαιο της θάλασσας. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές προς τη φιλική γειτονιά Τουρκία ότι έχει χρέος να σέβεται στο ακέραιο το διεθνές δίκαιο και ιδίως το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας τη δεσμεύει, γιατί ασχέτως του αν έχει προσχωρήσει ή όχι στη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, είναι γνωστό ότι αυτή η συνθήκη είναι δεσμευτική, δεδομένου ότι παράγει πλέον λόγω του αριθμού των κρατών που έχουν προσχωρήσει γενικώς παραδεδειγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου που είναι δεσμευτικοί για όλους. Άρα η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι όταν παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, τότε από εκεί πέρα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά παραβιάζει και υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις ευχαριστίες του, όπως και τις ευχαριστίες του συνόλου του κυπριακού λαού για την συνεχή στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της πατρίδας μας. Αυτός παραμένει ο υπαριθμόν ένας στόχος και παρά τις όποιες αρνητικές προσεγγίσεις και συμπεριφορές από πλευράς Τουρκίας, δεν παρασυρώμαστε σε ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως η Τουρκία να επιθυμεί να μας οδηγήσει. Και να πάμε και σε μια είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφου σημειώθηκε στη ρωσική αεροπορική βάση της Συρίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Τοπικά μέσα που μεταδίδουν την είδηση αναφέρουν ότι πρόκειται για 26 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος, ενώ επικαλούμενα πάλι πηγές του Υπουργείου σημειώνουν ότι πιθανό αίτιο της συντριβής ήταν κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας και στον ενεργειακό κλάδο, όπου τρεις πολυεθνικές συμμετέχουν στις δύο κοινοπραξίες που διεκδικούν την παραχώρηση των θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και στην Κρήτη για έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Της πετρελαϊκής αγοράς ετοιμάζονται να επενδύσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να εντοπίσουν φλέβες μαύρου χρυσού σε θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης και του Ιωνίου. Τρεις από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο βρίσκονται στις δύο κοινοπραξίες που κατέθεσαν προσφορές για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στο νέο γύρο παραχωρήσεων που προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για τα θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης υπέβαλε προσφορά κοινοπραξία της γαλλικής Total, της αμερικανικής Exxon Mobil και των ελληνικών πετρελαίων. Για το θαλάσσιο οικόπεδο του Βορείου Ιωνίου κατέθεσε προσφορά η ισπανική Repsol μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια. Το ενδιαφέρον σημαντικών ομίλων για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου. Τα ελληνικά πετρελαία που συμμετέχουν και στις δύο κοινοπραξίες έχουν ήδη αναλάβει ερευνητικό έργο σε δύο χερσαίες περιοχές, Άρτα Πρέβεζα και Βορειοδυτική Πελοπόννησο, ενώ συμμετέχουν σε σχήματα που θα ερευνήσουν και τις θαλάσσιες περιοχές στον Κυπαρισιακό, σε άλλο σημείο του Ιωνίου και στον Πατραϊκό. Στον Πατραϊκό, η πρώτη ερευνητική γεώτρηση αναμένεται μέσα στο 2019. Από τα θαλάσσια οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί, βεβαιωμένο κοίτασμα υπάρχει στο Κατάκολο. Στο τέλος του 2019 αναμένεται η πρώτη παραγωγική γεώτρηση, δηλαδή η άντληση πετρελαίου. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη σε Αθήνα και επαρχία για τη σύλληψη ακροδεξιάς ομάδας, η οποία ευθύνεται για επιθέσεις με βόμβες. Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στην Αττική και σε πόλη της επαρχίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα, των οποίων εξετάζεται η συμμετοχή σε εξτρεμιστική νεοναζιστική ομάδα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε 6 οικίες. Πρόκειται για άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για μια σειρά από εμπριστικές επιθέσεις και χτυπήματα με εκρηκτικά. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για την ακροδεξιά εξτρεμιστική ομάδα Combat 18 Ελλάς, η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον 15 επιθέσεις σε στέκια αντιεξουσιαστών.
Για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια η Lego κατέγραψε πτώση ετήσιων πωλήσεων και κερδών. Συγκεκριμένα τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν 7,7% στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια πέρσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το 2016. Πτώση πωλήσεων και κερδών κατέγραψε το 2017 η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών Lego, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία 14 χρόνια. Η εταιρεία που πέρυσι εκαθάρισε τα πλεονάζοντα αποθέματά της, είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται σε αγορές όπου έχει καθιερωθεί, όπως η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη. Τα έσοδα της εταιρείας υποχώρησαν 7,7% στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με το 2016. Η Lego, που παραμένει η πιο κερδοφόρα κατασκευάστρια παιχνιδιών στον κόσμο, φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη δοκιμασία της από τότε που έφτασε κοντά στην οικονομική κατάρρευση την περίοδο 2003-2004. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νίλς Κρίστιανσεν, το κλείσιμο του 2017 ήταν καλύτερο, μιας και τον Δεκέμβριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε 7 από τις 12 μεγαλύτερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Lego. Παράλληλα, εμφάνισε ισχυρή ανάπτυξη στην Κίνα, ενώ ανακοίνωσε ότι ως το τέλος του 2018 σκοπεύει να ανοίξει γραφείο στο Ντουμπάι, ώστε να υποστηρίξει την προσπάθεια επέκτασης της δραστηριότητάς της στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου της Γενέβης, το νέο Volvo αναδείχθηκε το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2018. Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2018 ανακηρύχθηκε το νέο Volvo XC40. Το compact SUV της Volvo κέρδισε τον τίτλο λίγο πριν την έναρξη της 88ης έκθεσης αυτοκινήτου της Γενέβης. Είναι μια πρωτιά για τη Volvo που δεν έχει τιμηθεί ξανά στο παρελθόν από τον δημοσιογραφικό θεσμό COTI. Επί 10 μέρες αυτοκινητοβιομηχανίες από όλο τον κόσμο θα παρουσιάσουν τα τελευταία επιτεύγματά τους. Τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να μονοπολίσουν το ενδιαφέρον. Ο κλάδος κάνει προσπάθειες να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις εκπομπές αερίων, των κινητήρων και τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Κέρδη καταγράφουν σήμερα οι παγκόσμιες αγορές, θετικά τα πρόσημα στην Wall Street αλλά και στις ευρωπαϊκές αγορές. Με κέρδη έκλεισε σήμερα και το ελληνικό χρηματιστήριο 0,59% στα 70 εκατομμύρια ο τζίρος και στις 799 μονάδες ο γενικός δείκτης. Να δούμε τώρα πώς κινήθηκαν οι μετοχές, να ρίξουμε μια ματιά στις μετοχές, πόσες κινήθηκαν ανωδικά και πόσες κατέγραψαν πτώση. Όπως βλέπουμε λοιπόν στην κάρτα, 56 κατέγραψαν άνοδο, 47 κατέγραψαν πτώση και 25 παρέμειναν αμετάβλητες. Να ξεκινήσουμε τη διεθνή επικαιρότητα από την Γερμανία, καθώς ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την Μέρκελ, αφού η Βουλή ανάβει το πράσινο φως για τη νέα κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού. Στη τελική ευθεία προς την κυβέρνηση του μεγάλου συνασπισμού οδεύει η Γερμανία. 5 μήνες μετά τις εκλογές, ο πρόεδρος της χώρας Franz Walter Steinmeier υπέγραψε το διάταγμα με βάση το άρθρο 63 του Συντάγματος, με το οποίο ουσιαστικά δίδεται το χρήσμα της καγκελαρίου στην Άγγελα Μέρκελ. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε τάχιστα με το έργο μας και ως πιθανή νέα καγκελάριος που ελπίζω να ορκιστώ θα κάνω τα πάντα έτσι ώστε αυτή η κυβέρνηση να λειτουργήσει καλά για τους πολίτες της Γερμανίας. Η εντολή θα επιβεβαιωθεί τυπικά σε μυστική ψηφοφορία στη Βουλή στις 16 Μαρτίου, όπου θα γίνει η εκλογή της Μέρκελ στη θέση καγκελαρίου. Στη νέα κυβέρνηση, θέσεις κλειδιά θα κατέχει ο μικρός αδελφός του CDU, το Χριστιανο Κοινωνικό Κόμμα της Βαβαρίας. Το κόμμα του οποίου ηγείται ο Χόρστ Ζέεχόφερ θα διαθέτει 4 υπουργικά χαρτοφυλάκια. Και από τη Γερμανία στην Ιταλία, θολό παραμένει το μετεκλογικό σκηνικό στη χώρα. Οι εξελίξεις θα είναι πολλές, καθώς στις 23 Μαρτίου συγκαλείται για πρώτη φορά η Νέα Βουλή και η Νέα Γερουσία. Εξελίξεις θα έχουμε και μετά το Πάσχα των Καθολικών. Προς νέα περιπέτεια κυβερνησίας οδεύει η Ιταλία, όπως δείχνουν οι ισορροπίες που διαμορφώθηκαν από τις κάλπες.
Με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών να φαντάζει μακρινό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, καλείται να δώσει συνταγματική λύση στο αδίέξοδο. Το Σύνταγμα μας δίνει δύο επιλογές. Η πιο δύσκολη είναι να αποφασίσει ο πρόεδρος Ματαρέλα ότι δεν είναι δυνατόν να σχηματιστεί κυβέρνηση και να προκαλέσει τη διάλυση των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ μια εκλογική αναμέτρηση δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη. Η εναλλακτική επιλογή είναι ο πρόεδρος να υποδείξει ένα θεσμικό πρόσωπο για πρόεδρο της Γερουσίας. Ένα πρόσωπο που θα διευκολύνει την κατάσταση και θα αναλάβει την αποστολή όχι για να γίνει πρωθυπουργός, αλλά για να μπορέσει με περισσότερη ελευθερία κινήσεων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαβουλευτεί με τις πολιτικές δυνάμεις και να σχηματίσει μια πλειοψηφία. Από τη Ρώμη, η ανταποκρίτρια του Euronews Goia Salvatore μεταδίδει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για τις αποφάσεις που θα λάβει τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Αυλαία για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι με εντυπωσιακές δημιουργίες διάσημων οίκων όπως Ερμές και Louis Vuitton. Μετά από 8 ημέρες έριξε αυλαία η εβδομάδα μόδας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Εντυπωσιακές ήταν όπως πάντα οι δημιουργίες του Τζιαμπατίστα Βάλι με αναφορές στα 80's. Δυνατή ήταν και η επιστροφή του γαλλικού οίκου Πουαρέ, ο οποίος γύρισε στις πασαρέλες μετά από 90 χρόνια απουσίας. Τα βλέμματα έκλεψαν και οι δημιουργίες του οίκου Ερμές, της Στέλλας Μακάρνεϊ και του Louis Vuitton. Ηλιόλουστη ήταν η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο Τετάρτη. Ήταν τα κυριότερα νέα και αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθεί το live με την Ηρώ Ράντου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.